Βαρεθήκαμε γιατί, Γιώργο μου, στη Λευκωσία, όπου και αν γυρίσεις, θα δεις την τεράστια σημαία στον πενταδάχτυλο, στον κατεχόμενο πενταδάχτυλο του ψευδοκράτους, που γράφει από κάτω ότι είναι περήφανοι που είναι Τούρκοι. Αυτό και μόνο δεν μπορεί να σε αφήσει να βαρεθείς. Αυτό και μόνο δεν νομιμοποιείσαι να βαρεθείς, γιατί η ανοιχτή πληγή που είπες και εσύ στην εισαγωγή σου είναι εκεί, τη βλέπουμε και τη βιώνουμε και ο καθένας κουβαλά και τα προσωπικά του βιώματα από εκείνη την περίοδο, αν και είμαστε παιδιά, αυτές οι μνήμες δεν μπορεί να ξεχωριάσουν ποτέ. Είναι σαφές και όταν τη ζεις στο πετσί σου και ως παιδί ακόμη περισσότερο. Θέλω πριν από οτιδήποτε άλλο, Κώστα, γιατί δεν κάνουμε μνημόσυνο, προσπαθούμε να δλούμε από τις δυσάρεστες και τραγικές εμπειρίες για να δούμε πώς πρέπει να πορευτούμε, ιδίως για το θέμα της Κύπρου. Αλλά πριν από αυτά, θέλω, επειδή είναι της μοδός τα τελευταία χρόνια η αναθεώρηση των πάντων, ακόμη και στο επίπεδο το στρατιωτικό, των χωρών, των συνθήκων, επιχειρείται τα τελευταία χρόνια και μία αναθεώρηση του τι ξέραμε για την εισβολή και μετέπειτα κατοχή το 1974. Περίπου, θα το πω έτσι, και εσύ το βιώνεις καλύτερα ως Κύπριος, Ελλαδίτης Κύπριος, θα το πω έτσι, ελληνισμός είναι. Λοιπόν, ο Μακάριος στέει, το έχεις ακούσει αυτό? Ναι, βέβαια, ναι. Και βλέπω ότι αρθρογραφείς πυκνά τις τελευταίες ημέρες επ' αφορμή και του πραξικοπήματος και της μαύρης επετείου, θέλοντας να υπενθυμίσεις ότι ορισμένα ιστορικά γεγονότα δεν μπορεί, επειδή έτσι βολεύουν εμένα ή εσένα, να καταγράφονται. Ναι, γιατί για τον Μακάριο μπορεί να υποθούν πάρα πολλά, δηλαδή για τους χειρισμούς που είχε κάνει, για τις... για λάθη που είχε κάνει στο ό,τι αφορά το σχεδιασμό, την αντίδρασή του, το πώς διαχειρίστηκε τη Χούντα. Όμως άλλο είναι να κάνει ένας πολιτικός λάθη και άλλο είναι η προδοσία. Εδώ μιλάμε για μία προδοσία. Και δεν είναι μόνο το πραξικόπημα ανατροπής του Μακαρίου, που ήταν δεδομένο ότι θα έρχονταν οι Τούρκοι. Ήταν δεδομένο, ήταν κάτι το οποίο αναμενόταν, το είχαν πει πάρα πολλές φορές. Είναι και το γεγονός ότι ενώ τα τουρκικά πλοία ήταν έξω από την Κερίνια, οι εντολές ήταν ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε γιατί πρόκειται για άσκηση. Και υπάρχουν και στοιχεία που λένε ότι ακόμη και όταν έπεφταν οι βόμβες, από την Αθήνα η εντολή ήταν να μην υπάρξει αντίδραση, και υπάρχουν επίσης ντοκουμέντα που δείχνουν ότι ακόμη και τα υποβρύχια που ήταν στην περιοχή τα ελληνικά μεταξύ Ρόδου και Κύπρου, ενώ μπορούσαν να χτυπήσουν τουρκικά κάποιοι που περικύκλωναν την Κύπρο, δεν το έκανα μετά από εντολές της Αθήνας. Συνεπώς αυτό που προκύπτει και αυτό που είμαι πεπισμένος και κανείς δεν μπορεί κατά την άποψή μου να το αφισβητήσει, ήταν ότι ο σχεδιασμός αυτός είχε δύο όψεις και ήταν και αλληλοσυνδεόταν. Δηλαδή ήταν το πραξικόπημα ανατροπής του Μακαρίου και εισβολή της Τουρκίας. Αυτό ήταν ένα σχεδιασμός ενιαίος, το οποίο προσπαθούσαν ή μάλλον ανέλαβαν να υλοποιήσουν δύο διαφορετικά κέντρα, με τις ευλογίες βεβαίως του Κίσιντζα. Εγώ πρέπει να πω ότι αισθάνομαι λίγο περίεργα, εσύ πρέπει να αισθάνεσαι λίγο περήφανα, να το πω αυτό, γιατί είσαι από εκείνους τους συναδέλφους που μετήχαν σε ομάδες ερευνητών που ανακάλυψαν το βαθμό εμπλοκής του Κίσιγκερ, του τότε Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής και σήμερα γκουρού, κακά τα ψέματα, των όλων των think tank των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα να τα λέμε για συναδέλφους που προσπάθησαν με κάθε τρόπο να αποκτήσουν απόρριτα έγγραφα αυτής της εμπλοκής και να τη φέρουν στην επιφάνεια. Όμως η Κύπρος, πέρα από το να θρηνεί τους νεκρούς της, πέρα από το να θρηνεί για τον ξεριζωμό, να μην τα ξεχνάμε, τα έχουμε ξεχάσει όλοι και στην Κύπρο και εδώ. Έχουμε χιλιάδες Ελληνοκυπρίους που άφησαν
τα σπίτια τους, Κώστα. Ναι, βέβαια. Και έχασα ανθρώπους, ανθρώπους δικούς τους. Mm-hmm. Όσον αφορά τον Kissinger, ακόμη και από τα τηλεγραφήματα που υπάρχουν για τις συσκέψεις στις κρίσιμες εκείνες ώρες Ιουλίου Αυγούστου, επιβεβαιώνεται ότι ο στόχος ήταν να μην υπάρξει σύγκρουση Ελλάδος-Τουρκίας, όχι κατά πόσο η Τουρκία θα καταλάβαινε τμήμα της Κύπρου. Επίσης υπάρχει ένα χρονολόγιο το οποίο είχε ετοιμαστεί από συνεργάτη του Kissinger το Σεπτέμβριο του 1974, που του έλεγε όλα τα στοιχεία που υπήρχαν, που ήταν τα θέσω ότι η CIA από τον Μάιο είχε προειδοποιήσει ενημερώσει τόσο την Παρμακή και το Λευκό Οίκο ότι επίκειται ανατροπή του Μακαρίου. Να σημειώσω ότι από τον Μάιο υπήρχαν και οι προετοιμασίες της Τουρκίας για την εισβολή. Mm-hmm. Οπότε η Τουρκία ουσιαστικά περίμενε το πότε θα γινόταν. Υπήρχαν τα στοιχεία και η ενημέρωση ότι επήκει το ταξικόπημα, απλώς η Τουρκία προετοιμαζόταν όταν και όποτε αυτό εκδηλωθεί. Και σε ό,τι αφορά η συνεννόηση των διαφόρων κέντρων εξουσίας, θέλω να υπενθυμίσω το ηχητικό που περιλαμβάνεται στο βιβλίο του Αλέξη Παπακελά, στο πολεμικό συμβούλιο την 20 Ιουλίου 1974, όπου ο Ανδροτσόπουλος, τότε πρωθυπουργός της Χούντας, έλεγε ότι πρέπει να σταματήσουμε τους Τούρκους που αποβιβάζονταν εκείνη τη στιγμή στην Κερίνια, και ο Ιωαννίδης να του λέει δεν θα κάνουμε τίποτα, θα μπουν στην Κερίνια, θα προελάσουν μέχρι τη Λευκοσία και εκεί θα σταματήσουν. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι το σχέδιο της πρώτης φάσης της εισβολής, όπου οι Τούρκοι εισέβαλαν στην Τουρκία και δημιούργησε ένα θύλακα μέχρι και τη Λευκοσία. Είναι ο θύλακας Λευκοσίας Αγίστας, Κερίνια, όπου εκεί ήταν η πρώτη φάση. Εκεί φαίνεται ότι είχε συμφωνηθεί. Δηλαδή η Κούντα να ανατρέψει τον Μακάριο, η Τουρκία να μπει την Κύπρο και να πάρει ένα κομμάτι πολύ λιγότερο από ό,τι κατέχει σήμερα. Και η συνέχεια, η δεύτερη φάση, όπου η Τουρκία προχώρησε και υλοποίησε ένα σχεδιασμό κατάληψης του 37% του εδάφους της Κύπρου, και επί τούτου υπάρχουν χάρτες οι οποίοι ήταν γνωστοί στο State Department. Αυτός ο χάρτης τον έχουμε βρει μαζί με τον Μιχάλη Γνατίου και το περιλαμβάνουμε στο βιβλίο το 2002, ότι δηλαδή ήταν ενήμεροι για τη γραμμή οι Αμερικανοί. Και επίσης αυτοί οι χάστες είχαν βρεθεί σε Τούρκους εχμαλώτους αξιωματικούς που τους είχαν συλλάβει οι άντρες της Εθνικής Φρουράς. Μιλάς και για το δεύτερο Ατύλα, και καλά κάνεις, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ναι. Γιατί ήρθε και ο Αύγουστος μέσα σε μια πολιτική σύγχυση με την... Αυτή είναι το άλλο σκέλος τραγωδίας. Η αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα σήμαινε και το χαμό στην Κύπρο. Το ένα έφερε το άλλο, να το πω και έτσι, αλλά... Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, χωρίς την εισβολή, η Χούντα ουσιαστικά δεν μπορούσε να αντέξει το βάρος της μεγάλης προδοσίας και εγκατέλειψαν την εξουσία. Βασικά είναι θυσία Κύπρος για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Θέλω να κλείσουμε το ιστορικό, γιατί θέλω να έρθουμε στο σήμερα. Καλά κάνεις όμως και θυμίζεις κάποιες πτυχές, γιατί έχουμε την κάρη από την αναθεώρηση γεγονότων και σχετικά πρόσφατων. 48 χρόνια είναι αρκετά για τον ξεριζωμό και το ότι έχει γίνει με τη σφαγή στην Κύπρο. Δεν είναι όμως τόσο πολλά για να ξεχνάμε. Θέλω να μείνω σε ένα κομμάτι που ξέρω ότι το γνωρίζεις και από πρώτο χέρι. Ακούγονται πολλά και από την τουρκική πλευρά ακόμη και σήμερα. Πενθυμίζει δηλαδή πως πέταξε τους Έλληνες στο Αιγαίο και πως με έναν περίπατο, όπως λέει, γηινό, η ΑΙΣΕ κατέλαβε σχεδόν το 40% της Κύπρου. Δεν είναι έτσι ακριβώς όμως τα πράγματα. Δηλαδή, παρά την υπεροπλία, δεν ήταν υγιεινός ο περίπατος. Υπήρξε λυσαλαία αντίσταση από τον απλό στρατιώτη και όσους αξιωματικούς δεν ήταν μες στο κόλπο. Και ιδίως για μας, για την Κρήτη, η Κύπρος και οι μέρες αυτές έχουν και μία έξτρα σημασία, Κώστα, όπως ξέρεις. Ναι, ναι.
Κοιτάξτε, όντως η αντίσταση ήταν μεγάλη. Και είναι μεγαλύτερη αν φανταστεί κανείς ότι η υπεροπία ήταν μεγάλη. Η Κύπρος ουσιαστικά πριν 5 μέρες πριν την εισβολή ήταν το παξικόημα, οπότε η Εθνική Φρουρά είχε εμπλακεί σε άλλες συγκρούσεις. Είχαν εγκαταληφθεί οι θέσεις στην Σβόρεια χτες, όπου εκεί αν υπήρχαν επανδρομένα τα φυλάκια δεν θα μπορούσε να κατέβει του στρατιώτη. Σε πάση περιπτώσει αυτό αφορά την προδοσία, όμως η αντίσταση ήταν μεγαλειώδη. Δυστυχώς όμως δεν υπήρχε οπλισμός και δεν υπήρχε βοήθεια. Και δεν υπήρχε, και όταν λέω δεν υπήρχε βοήθεια, εννοώ από την πλευρά της Ελλάδος. Θυμάμαι, είμαστε παιδιά και όποτε ακούγαμε αεροπλάνο εις τον ουρανό να έρχεται, βγαίναμε έξω και περιμέναμε ότι θα ήταν ελληνικά τα αεροπλάνα. Ήταν όμως τουρκικά. Για να έρθουμε στο σήμερα, γιατί έχουν περάσει 48 χρόνια. Δεκάδες συσκέψεις, διασκέψεις, συνομιλίες. Η τελευταία εκδοχή είναι, γιατί θα έχουμε και τα πανηγύρια σήμερα. Αναμένονται, ναι, από ναι, ναι. Η τελευταία εκδοχή είναι ότι ο Ερντογάν πιέζει για προσάρτηση του Βόρειου Τμήματος, αν δεν του περάσει το να έχουμε δύο χωριστά κράτη ή σε μία συνομοσπονδία. Ακόμη και η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία που ξέρω ότι δεν τρελαίνεσαι, ούτε αυτή του φτάνει πια. Έχουμε αντιληφθεί ότι 48 χρόνια μετά η Τουρκία, πέρα από την εισβολή και την κατοχή, έχει αλλάξει τελείως πίστα στην Κύπρο σε σχέση με εμάς? Έχει αλλάξει, ναι. Κοιτάξτε, έχει, ουσιαστικά η Τουρκία λειτουργεί με την πολιτική της σαλαμοποίησης. Σιγά σιγά προχωρεί και προωθεί τις απόλυτες θέσεις. Η διζωνική ήταν μια επιλογή δική της και των Βρετανών, που πλέον τη θεωρεί ξεπερασμένη, όμως στην επιμονή της προσεγγίσαμε εμείς τις θέσεις της Τουρκίας και έγινε σημαία μια μεγάλη υποχώρηση. Όμως με τη δημιουργία και την επιβολή νέων τετελεσμένων η Τουρκία προχωρεί προς τον απόλυτο στόχο της, όπου φαίνεται ότι θα θέλει ένα μόρφωμα στην Κύπρο, το οποίο θα είναι συνομοσπονδία δύο κρατών, με την προϋπόθεση ότι θα ελέγχει ολόκληρο το νησί και μέσω αυτού και την περιοχή. Έχει προχωρήσει και έχει αλλάξει, όπως είπες, πίστα, γιατί πλέον δεν είναι θέμα ρητορικής, είναι θέμα στρατηγικής επιλογής. Μιλάει για δύο κράτη. Αφήνει να εωρείται και είναι στην ατζέντα το θέμα της προσάρτησης σε περίπτωση που το θέμα των δύο κρατών δεν ευδοκιμήσει ως επιδίωξη. Και αυτό προφανώς οφείλεται στο γεγονός ότι δεν θα γίνει αποδεκτό το σενάριο αυτό από την ελληνική πλευρά. Είναι όλα στο τραπέζι, και τα χειρότερα και τα ακόμη πιο χειρότερα σενάρια, γιατί φτάσαμε να συζητάμε τόσα χρόνια αντί την ουσία του προβλήματος, δηλαδή το κυπριακό που είναι θέμα εισβολής κατοχής, να συζητάμε θέματα διαμοιρασμού εξουσίας, συνταγματικά ζητήματα και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης. Όταν αυτά συζητάς, οι άλλοι δίνουν την εντύπωση ότι το πρόβλημα στην Κύπρο δεν είναι η κατοχή από την Τουρκία, αλλά η έλλειψη εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλήνων-Κυπρίων και Τουρκοκυπρίων, που ασφαλώς δεν ισχύει. Μάλιστα. Και με βάση αυτό κάνει ότι μπορεί και ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ ανάμεσα στις δύο. Βοηθάει, ναι. Βοηθάει, κάνει τη βοήθειά του, τη δίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Με ρωτάει κάποιος, μοχλεύει και το Ηνωμένο Βασίλειο αυτή την ιστορία? Για ρωτήστε, λέει, τον κύριο Βενιζέλο. Ασφαλώς. Είναι τα σενάρια και κυρίως στα Ηνωμένα Έθνη. Όπως ξέρετε, την ευθύνη. Οι Ten Horsters, όπως λέγεται στα αγγλικά, είναι οι Εγγλέζοι, είναι αυτοί που γράφουν τα προσχέδια ψηφισμάτων, είναι αυτοί που προωθούν πολιτικές. Οι Εγγλέζοι είναι αυτοί που υπονομεύουν, είναι στο παρασκήνιο και θεωρούν ότι έχουν την πατέντα για να προωθήσουν το Κυπριακό, όπως αυτοί βολεύονται. Οι Εγγλέζοι τους ενδιαφέρει
να διασφαλίσουν την ΕΣΑΗ παρουσία τους στο νησί και αυτό θεωρούν ότι μπορούν να το πετύχουν στριμώχνοντας μας εμάς και εξυπηρετώντας και θαρρύνοντας την Τουρκία. Νομίζω ότι είναι μια τακτική λάθος, αν δηλαδή στήριζε την Κυπριακή Δημοκρατία η Βρετανία, από την οποία εξαρτάται η παρουσία της, η παρουσία της στην Κύπρο, θα ήταν και πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Κώστα μου, για το κυπριακό πολιτικό σύστημα μας το πες και είναι και σε τροχιά εκλογών. Σε τροχιά εκλογών θα μπει και η Τουρκία και η Ελλάδα. Και επειδή στην Ελλάδα για πολλούς πολιτικούς η Κύπρος είναι και ένα βαρύδι. Δηλαδή ναι. Εκτιμούν και το δείχνουν με κάθε τρόπο ότι αν εξέλιπε θα ήταν κι αλλιώς σχέση με την Τουρκία. Στην Τουρκία το διαβάζουν, γι' αυτό είπα έχουν αλλάξει πίστα, εντελώς διαφορετικά. Η στρατηγική βάθους και Τούρκος να μην υπήρχε πάνω στην Κύπρο θα έπρεπε να είχε εφευρεθεί. Αυτό δεν λέει τίποτα σε μας. Ρωτώ λοιπόν. Ναι, το λέει ο Νταβούτογλου. Ναι. Μάλιστα. Και παλιότεροι θα έλεγα εγώ. Και οι λεγόμενοι κεμαλικοί την ίδια γραμμή είχαν πάντα. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω, μήπως ήρθε η ώρα να τεθεί επιτάπητος η αλλαγή πίστας στον κυπριακό ελληνισμό, στην κυπριακή δημοκρατία, για να είμαι ακριβής, και στην Ελλάδα, στο πολιτικό σύστημα? Δηλαδή, μεν κυπριακή δημοκρατία ετοιμάζεται να αυτοκαταργηθεί επί της ουσίας, αν μπει σε αυτή τη διαδικασία. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα τι λέει ακριβώς με αυτό το διζωνικό, δικοινοτικό, με όποια έκφανση, δύο κράτη, συνομοσπονδίες κτλ. Πού το πάμε, έχουμε αντιληφθεί? Νομίζω ότι η πιο εντός εισαγωγικών ασφαλής οδός για την Αθήνα και τη Λευκοσία είναι να επιμένουν σε μια αδιέξοδη πορεία. Και αυτό δεν το λέω γιατί έχω μια διαφορετική αντίληψη για τα όσα συζητούνται, το μοντέλο που συζητείται, εκ του αποτελέσματος. Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι όχι μόνο δεν λύεται το κυπριακό, αλλά αντίθετα θεωρώ ότι επιδηλώνεται η κατάσταση και επί του εδάφους, δηλαδή είναι αποτελεσμένα. Το ουκρανικό, αυτή είναι η δική μου άποψη, έχει ανοίξει πόρτες για το κυπριακό. Το ουκρανικό αντιμετωπίζεται ως θέμα εισβολής και κατοχής και η διεθνής κοινότητα έχει ως εργαλείο αντιμετώπισης του εισβολέα τις κυρώσεις. Λοιπόν, είναι καιρός με αφορμή το ουκρανικό να τοποθετηθεί το κυπριακό στη σωστή του διάσταση ως θέματος εισβολής και κατοχής. Με απέναντι να μην έχουμε τον εκάστοτε εγκάθετο της Άγκυρας, τον κατοχικό ηγέτη, αλλά την ίδια την Άγκυρα. Θέλει αυτό το πράγμα για να γίνει πάρα πολύ δουλειά, αλλά θα πρέπει να γίνει, γιατί οι ευκαιρίες και οι συγκυρίες δεν είναι πάντα εκεί. Η συγκυρία του Ουκρανικού είναι εκεί για να τεθεί το κυπριακό ως θέμα εισβολής και κατοχής και όχι ως δικοινοτική διαφορά. Και επίσης τα εργαλεία των κυρώσεων, τα οποία όταν τα προέβαλε η Λευκοσία και τα έβλεπε με καχυποψία η Αθήνα, δεν είχαμε το Ουκρανικό και αυτή η προσπάθεια δεν απέδωσε. Όμως τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, που είμαστε κράτη-μέλη και οι δύο χώρες, η Ελλάδα και η Κύπρος, χωρίς δεύτερη σκέψη και χωρίς να πούνε στους Ρώσους και στους Ουκρανούς συζητάτε ΜΟΕ ή συζητάτε οτιδήποτε άλλο, πήγε στις κυρώσεις απευθείας. Είναι ευκαιρία, κατά την άποψή μου, αυτή η κρίση στο Ουκρανικό να αξιοποιηθεί για να αλλάξουμε και εμείς